Και πάμε να φτιάξουμε τρουφάκια, γιατί είπαμε μετά από τη Ζάκυνθο και τη Σάμμο θα πάμε στα σφακιά. Παραδοσιακά τα σφακιά τρουφάκια δεν έχουν, είναι η αλήθεια, αλλά έχουν ένα φούρνο, παιδιά, στην είσοδο του χωριού. Το φούρνο Ντουρουντούς. Φούρνος Ντουρουντούς από την πρώτη εκπομπή μαζί μας. Μαζί πηγαίνουμε, μαζί πορευόμαστε. Αν πάτε βολτίτσα στα σφακιά, πάρτε οπωσδήποτε τσουρεκάκι και τσουρεκάκι με σοκολάτα και αυτή την εξαιρετική μπουκιά τη Σφακιανή που είναι πολύ σπορική και είναι με χαρουπόμελο. Μόνο καλό μπορεί να σου κάνει ένα τέτοιο προϊόν. Είναι ένα φανταστικό σνακ να το έχετε στην τσάντα σας για την παραλία ή στο γραφείο σας ή να το δίνετε για τα παιδιά τώρα που έχουν αρχίσει πάλι έτσι κάπως τις δραστηριότητές τους, στη βόλτα, όπου θέλετε. Και όπου και να πάτε, η συγκεκριμένη σφακιανή μπουκιά κόβει την πείνα και είναι πολύ πολύ θρεπτική και υγιεινή. Τι έχει μέσα, είναι πολύ σπορό το αλεύρι και έχει και χαρουπόμελο. Είναι η αγαπημένη της Κατερίνας της Μπικάκη. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα τρουφάκι. Τα τρουφάκια είναι αγάπη για όλους. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη συνταγή, αν μπουν στο ψυγείο κιόλας και διατηρηθούν έτσι ώστε να σφίξουν, μπορείτε να τις έχετε τουλάχιστον για ένα μήνα και να τις βγάζετε τσακ τις τρουφίτσες σας και να κερνάτε όποιον έρχεται. Είναι μόνο με 4 υλικά, είναι με τη σφακιανή μπουκιά με χαρουπόμελο πολύ σφόρη από το φούρνο του Ρουντού, μελάκι, ταχίνι και για την... Αυτά είναι 3 υλικά. Και για την επικάλυψη εγώ έχω βάλει καρύδα, επειδή όμως ξέρω πάρα πολύ καλά πολλούς από εσάς ότι δεν την προτιμάτε την καρύδα, μπορείτε απ' έξω αν θέλετε να βάλετε τριμμένο φιστίκι υγιεινής ή να βάλετε σοκολάτα τρούφα ή να βάλετε κακάο. Βάλτε λοιπόν και επιλέξτε εσείς το τέταρτο υλικό σας ποιο θα είναι και πάμε να τις φτιάξουμε αμέσως. Λοιπόν, ένα πακέτο θέλω. Εδώ μου έχει βάλει 1,5, οπότε λίγο έτσι με το μάτι θα το πάω. Φουρνίζουν στα σφακιά. Αχ, τώρα τα σφακιά. Ξεσηκωνόμαστε, όλοι εκεί θέλουμε να είμαστε τα Σαββατοκύριακα. Νότο, γενικά. Μελάκι. Δεν είναι πολύ γλυκιά η μπουκίτσα μας. Έχει τη γεύση όμως του χαρουπόμελου, που σε συνδυασμό με το μέλι και το ταχίνι γίνεται άλλο πράγμα. Για να δω. Α, είναι έτοιμο και το φαγάκι μου. Έχω βγάλει και το γιουβέτσι του Ηλία του Μαμαλάκη από τη Σάμμο. Είναι έτοιμα και τα μπουντρίδια από τη Ζάκυνθο. Και θα βάλω το ταχίνι. Όταν παίρνουμε ταχίνι από το βάζο, να φροντίζουμε να παίρνουμε και το λάδι του. Το θέλουμε και αυτό. Και ιδιαίτερα σε αυτή τη συνταγή. Αν μπει, όπως σας έλεγα λοιπόν, στο ψυγείο, σφίγγουν, αυτά σφίγγουν, γιατί σφίγγει το ταχίνι, παγώνει το λάδι του ταχινιού, του σουσαμιού δηλαδή, και σφίγγει και γίνονται πάρα πολύ ωραία. Μην νομίζετε όμως ότι είναι σκληρά μπαλάκια, είναι πολύ αφράτα. Τώρα σκέφτηκα και σταματάω λιγάκι έτσι για να σας το πω. Μου έλεγε μία φίλη πρόσφατα στο Facebook, Στέβα Παραγεντάκη, και στο Μαμαμία, μπείτε να κάνετε like, ότι τους έμαθα να κάνουν, έμαθες μου λέει η Εύα μου την Ελλάδα, να κάνουν γλυκά, όχι με ξένα μπισκότα, αλλά με κριτικά μπισκοτάκια. Και χάρηκα τόσο πολύ, γιατί η κοπέλα ήταν από τη Θεσσαλονίκη, όπου τα βρίσκει τα παξιμάδια από το φούρνο του Ρούντου στη Θεσσαλονίκη. Και μου λέει όλα μου τα γλυκά, είτε ψυγείου είναι, είτε τρουφάκια είναι, ό,τι και να κάνω, παίρνω παξιμαδάκια από το φούρνο Ντουρουντού και φτιάχνω γλυκά τα οποία κάνουν καλό στην οικογένειά μου. Πήρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση και χαρά, γιατί δεν είναι μία κριτικιά, είναι μία Θεσσαλονικιά που ζει, εργάζεται στη Θεσσαλονίκη, βλέπει τις εκπομπές μας μέσω Κοσμοτέ και έχει πιάσει τόπο. Έχουν πιάσει τόπο τα σφακιά και στη Θεσσαλονίκη. Χτυπάω μέχρι να πάρω ένα ωραίο αποτέλεσμα, σαν, πώς να το πω, σαν λιωμένα όλα τα μπισκότα μου μαζί και να μπορώ να τα πλάσω, να μην έχει κανένα μικρό κομματάκι μέσα, κανένα. Έτοιμα. Τόσο γρήγορα. Βγάζω το μαχαίρι.
θα ανακατέψω λίγο με το κουτάλι μου, έτσι ώστε να πάει, να είμαι σίγουρη ότι έχει διαμοιραστεί σωστά και το ταχίνι και το μέλι. Δεν έχει μόνο κάτσει κάπου, ξέρετε τι εννοώ, στα μηχανήματα. Άμα δεν μπει και λίγο χεράκι μερικές φορές. Ωραία, είμαστε τέλεια. Παίρνω ένα μικρό κομματάκι, το κάνω μπαλάκι και το ρολάρω μέσα στην καρύδα. Βλέπετε, είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή, μερικές φορές λέμε, αχ, θέλω ένα γλυκό να έχω, αχ, θα έρθουν δύο φίλοι και δεν έχω τι να τους κεράσω. Και βέβαια έχεις, άνοιξε το ντουλάπι σου και σίγουρα έχεις να κεράσεις κάτι. Λίγο σκέψη θέλει, λίγο φαντασία. evaparakentaki.com θέλει, neatv.gr θέλει και όλα είναι εύκολα. Δηλαδή γράφετε στο neatv.gr τρουφάκια, μάμα μία, και σας βγάζει όλα τα τρουφάκια που έχουμε κάνει. Μα 5 χρόνια τώρα και αν δεν έχουμε κάνει τρουφάκια, διαφορετικά, μοναδικά, ξεχωριστά, με υλικά που έχετε μάθει να ψωνίζετε ούτως ή άλλως από τις προτάσεις τις δικές μου, άρα τα έχετε και στο σπίτι σας και στο ντουλάπι σας. Είναι πάρα πολύ εύκολο λοιπόν να ευχαριστήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους, τους ανθρώπους που αγαπάμε και εμάς τους ίδιους. Γιατί δεν χρειάζεται αυτό τώρα να γίνει σε ένα πακέτο, μπορεί να γίνει και μισό πακέτο. Ίσα-ίσα για να έχουμε έτσι ένα κερασματάκι για τον εαυτό μας κάποιες στιγμές που το χρειαζόμαστε. Γιατί πρέπει να τον προσέχουμε και αυτόν. Έναν τον έχουμε. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ η καρύδα και η γεύση της. Θέλω να πω ότι στο συγκεκριμένο τρουφάκι μπορείτε να το δώσετε άφοβα να το φάνε τα παιδιά. Είναι φουλ υγιεινό. Γιατί έχει τα παξιμαδάκια αυτά που είναι πολύ σπορα με ελαιόλαδο και χαρουπόμελο. Έχει μέσα το μέλι, έχει και το ταχίνι. Δηλαδή είναι πραγματικά μία μικρή μπουκίτσα ενέργειας για τα παιδιά. Ιδιαίτερα τα παιδιά, τα οποία θα αρχίσουν σε λίγες μέρες να δίνουν και εξετάσεις. Πανελλήνιες εννοώ, γιατί τις υπόλοιπες τις περάσαμε την τάξη, τις καπουλάγαμε όλοι οι υπόλοιποι φέτος χωρίς εξετάσεις λόγω του κορονοϊού. Είναι πάρα πολύ ωραία γιατί δίνει ενέργεια. Η ζάχαρη και γενικά ο υδατάνθρακας είναι μία ενέργεια που χρειάζεται. Ο υδατάνθρακας, όχι η ζάχαρη, συγγνώμη. Ο υδατάνθρακας είναι μία ενέργεια που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Ειδικά ο εγκέφαλος, είναι η τροφή του εγκεφάλου. Οπότε εδώ πέρα έχει υδατάνθρακες, το συγκεκριμένο γλυκάκι. Έχει και την απαραίτητη ενέργεια, αλλά την έχει σε σωστή μορφή. Δηλαδή μέλι, χαρουπόμελο, ταχίνι, πολύ σπορο αλεύρι. Άρα τα παιδιά τα οποία διαβάζουν και χρειάζονται ενέργεια, πνευματική και διάβγεια, αυτά τα μπαλάκια νομίζω θα είναι λατρεμένα. Σμούθι να τους κάνετε πολλά. Μου φαίνεται τώρα που το σκέφτομαι, θα κάνω ένα Mama Weekend εξετάσεις για τις μαμάδες, να φτιάξουμε ένα μενού, τι θα δώσουμε στο παιδί, το οποίο είναι εκ των πραγμάτων πολύ αγχωμένο, γιατί η χρονιά φέτος δεν πήγε όπως θέλαμε. Κανείς δεν υπολόγιζε όλο αυτό που συνέβη στη ζωή μας και στον πλανήτη μας και τα παιδιά, τα οποία δίνουν φέτος εξετάσεις, είναι αρκετά αγχωμένα και μαζί με αυτά και οι γονείς. Άρα τι πρέπει να κάνουμε εμείς, πρέπει να φροντίσουμε τα παιδιά μας, τα οποία δίνουν εξετάσεις, να ζουν σε ένα ήρεμο περιβάλλον και να τρέφονται σωστά. Οπότε, Κατερίνα Μπικάκη, όπως καταλαβαίνεις, ένα Mama Weekend θα είναι πανελλήνιες. Άρα, τι δίνουμε στα παιδιά να τρώνε την εποχή των πανελληνίων. Θα μιλήσω και μία φίλη διατροφολόγο, να πάρω τη γνώμη της στο μενού που θα φτιάξω. Γιατί θέλω να είναι ένα μενού το οποίο και θα ωφελεί τον οργανισμό των παιδιών, δηλαδή θα τους κάνει καλό, αλλά θα το ωφελεί και πολύ πνευματικά. Γνωρίζω ότι το ginger, ας πούμε, ή το ginkgo biloba, είναι κάτι σαν ρίζες αυτές, ή το βύσσινο, ή η σοκολάτα, είναι τροφές οι οποίες είναι τροφές που κάνουν πάρα πολύ καλό στο μυαλό μας. Γενικά και το ζελέ, τα ζελέ κάνουν πολύ καλό, βοηθάνε και είναι και ελαφριά, γιατί πάρα πολλά παιδιά παίρνουν κιλά στις πανελλήνιες, επειδή οι μαμάδες, και εγώ το έκανα αυτό, εντάξει, νομίζουμε ότι με τα τοστάκια θρέφουμε τα παιδάκια μας. Όχι, θα είμαστε λίγο πιο προσεκτικές για την υγεία των παιδιών μας και να έχουν ενέργεια να μπορούν να παράγουν, γιατί και το φαγητό, γιατί και αυτά παράγουν, γιατί και το φαγητό είναι
Φροντίδα. Μοίρασμα, που λέει η φίλη μου η Μάρα. Είναι φροντίδα και μοίρασμα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, μέχρι να το πούμε, φτιάξαμε και τα τρουφάκια μας. Έχουν βγει και τα μπουντρίδια. Είναι εδώ και το καταπληκτικό γιουβετσάκι, που να σας πω τώρα, εμένα μου έχει γυρίσει στα ματάκια με αυτό το γιουβετσάκι. Καταλαβαίνετε, έτσι, μακαρονού. Οπότε, σε πολύ λίγο, τι κάνουμε. Στρώνουμε τραπέζι. Εσείς τι κάνετε? Καλά. Μία ολόκληρη σεζόν. Δεν μάθετε τι κάνετε? Γράψτε τα υλικά. Για τα τρουφάκια με 4 υλικά θα χρειαστείτε: ένα φλιτζάνι ταχίνι, 4 κουταλιές της σούπας μέλι, ένα πακέτο σφακιανή μπουκιά πολύσπορο και χαρουπόμελο φούρνος ντουρουντούς και καρύδα για το ρολάρισμα.